Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Το Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου. Είμαστε στο γήπεδο της Βάρης και στην προετοιμασία του Ολυμπιακού Βάρης. Σήμερα είναι η πέμπτη προπόνηση. Ο Ολυμπιακός Βάρης ξεκίνησε την προετοιμασία του από τη Δευτέρα για την καινούρια αγωνιστική χρονιά και το καινούριο πρωτάθλημα της Β' Υψανά. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού Βάρης, γνωστό παράγοντα, παλαιότερα στην ΕΠΣΑ, τώρα είναι στην ΕΠΣΑΝΑ και μέλος της Επιτροπής Κυπέλλου. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, είναι σε όλους μας γνωστός, ο κύριος Μάνθος Δεσύπρης. Μάνθο, καλησπέρα, καλή αγωνιστική χρονιά. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και που ήρθατε στο γήπεδο να μας δείτε. Ελπίζουμε να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά, Μάνθο, το πρωτάθλημα. Αυτό ήθελα να πω, ότι ελπίζουμε να ξεκινήσει και να μην έχουμε διακοπές, που δεν πιστεύουμε να έχουμε διακοπή, για να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε πέρσι. Η στόχη της ομάδας είναι ότι πρέπει να ανέβει η κατηγορία, όπως πέρσι ήταν στις προνομιούχες θέσεις, το οποίο τις πέρσι δεν βγήκαμε, γιατί δεν ξέρω τώρα, εντάξει, με τις σταμάτησες το πρωτάθλημα, είμαστε στις θέσεις που μπορούσαμε να ανέβουμε. Επελπιστούμε αυτό να γίνει φέτος. Η ομάδα έχει βασίξει το κορμό της, το κύριο κορμό που έχει. Όλοι οι παίχτες έχουν μείνει και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί δείχνει ότι κάνουν και καλή δουλειά και είμαστε μια οικογένεια, όπως λέμε. Με τον Μπαμίχα που έχει, με τον Μπαμίχα που έμεινε, με τον Γκορόγια που έχει μείνει, με τον Ρεντόν, με τον Βαζέχα, με όλα τα παιδιά αυτά. Και συν προσθήκη δύο-τριών παιχτών ακόμα, όπως είναι ο κύριος Γεωργίου, το οποίο θα έρθει να γίνει Παρασκευή, όπως ο κύριος Καφιάς, αυτά τα παιδιά, όπως από το παλιό Φάλιο πήραμε παίχτη, πήραμε τον Ηλία το Μαρινάκη τερματοφύλακα. Είναι παιδιά τα οποία παίζουν στην Αθήνα, στην ΕΠΣΑ, τα οποία έχουν περισσότερες, όχι βλέψεις για κάτι παραπάνω, αλλά και περισσότερες εικόνες έχουν από τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Η ΕΠΣΑΝΑ κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Ήθελα να το πω αυτό από πέρσι, να το πω ότι και ο πρόεδρος, ο κ. Γιαρέλης και ο κ. Κόνιαρης, και όλοι μέσα στο συμβούλιο που έχουν, γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Θέλω μέσα από εδώ τώρα να ευχαριστήσω την οικογένεια η οποία μας στηρίζει και θα μας στηρίζει, για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Και θέλουμε όχι μόνο και να βοηθήσουμε και τις ομάδες οι οποίες αυτόν τον καιρό και με την πανδημία και με τις φωτιές τώρα και αυτά, όπως π.χ. η συμπαράσταση και στο Καπανδρίτη και στο Κρυονέρι και σε όλες αυτές τις περιοχές που έχουν προβλήματα, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε κουβέντα. Είστε κοντά έτσι στον συνάνθρωπο, στις δύσκολες στιγμές. Ακριβώς, ναι, σε όλους. Θέλω μετά πιο πολύ να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Μπουργάνη, τον έφορο και η ψυχή της ομάδας του Ολυμπιακού Βάρης, γιατί χωρίς αυτό δεν θα κάναμε τίποτα. Αυτός είναι από το πρωί στο γήπεδο μέχρι το βράδυ. Λύνει όλα τα θέματα. Εγώ λόγω του φόρτου εργασίας που έχω και αυτά, γι' αυτό ο κ. Μπουργάνης είναι τα πάντα για μας. Είσαι και στην Επιτροπή Κυπέλλου, ναι, της ΕΠΣΑΝΑ. Είμαι στην Επιτροπή Κυπέλλου μαζί με τον κύριο Φατσί. Τον κύριο Φατσί, τον Μιχάλη. Θα δούμε τώρα τι θα ξεκινήσει και αυτό το θέμα. Θα το ολοκληρώσουμε και αυτό. Έχουμε κάποια καλά σχέδια για την διοργάνωση του Κυπέλλου. Τα έχω μιλήσει με τον κύριο Φατσί και με τον πρόεδρο, τον κύριο Γιαρέλη. Και πιστεύω να θα πάμε καλά και σε αυτό το κομμάτι θα πάμε καλά. Το ρόστερ τώρα έχει κλείσει ή να περιμένουμε και άλλες μεταγραφές? Αυτό εξαρτάται από τον προπονητή, αλλά μάλλον έχει κλείσει. Έχει κλείσει το ρόστερ, δεν πρέπει κάτι το εξαιρετικό μόνο άμα είναι. Αλλά από ό,τι ξέρουμε, αφού έμεινε ότι ο κόσμος και είναι και προσθήκη με το 2-3 παιχτών που έχουν έρθει ακόμα, δεν νομίζω ότι θα πάμε για κάτι άλλο. Ξεκάθαρος ο στόχος, όπως ανέφερες, η άνοδος στην Α κατηγορία. Πρώτα είναι η άνοδος και μετά να είμαστε καλά, να μην έχουμε τραυματισμούς, και αυτή θα έρθει η άνοδος. Αυτό είναι ο διακαής πόθος όλων των προέδρων, των αντιπροέδρων και το Δέλτα Σίγμα σε κάθε ομάδα, είναι να πάει η ομάδα του καλά. Έτσι και η δική μας. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντέλο, που μας βοηθάει όσο μπορεί και με το γήπεδο και με το και τον Αστέρα Βάρης, ο οποίος πέρσι δεν κατάφερε να ανέβει. Πιστεύουμε να γίνει ο στόχος αυτός να επιτευχθεί φέτος. Πώς είναι η συνεργασία σας με τον Αστέρα Βάρης, με τον κύριο Πάπιο? Η συνεργασία είναι αρκετά καλή.
Η σχέση σα, μάλλον, όχι η συνεργασία. Η σχέση είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή σχέση και ελπιστούμε ότι ο Αστέρας θα πάει ψηλά, γιατί θέλουμε την ομάδα που είναι στο Δήμο, εδώ το δικό μας, να πάει ψηλά για να έχουμε το πρεστής και να δώσουμε και ένα έναυμα στα νέα παιδιά να έρθουν να εκφυγούν τον αθλητισμό. Ωραία, Μάνθο, επειδή ήσουν χρόνια στην ΕΠΣΑ, έτσι, δύο λόγια και για τον κύριο Δημητρίου, ο οποίος επανεκλέχθηκε στην Προεδρία της Ένωσης Αθήνας και είναι αναπληρωτής πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Παναγιώτης Δημητρίου θα είναι για πολλά χρόνια πρόεδρος. Θα είναι για πολλά χρόνια, διαδέχτηκε τον Ηλιάδη. Έχει καλούς ανθρώπους μέσα εκεί, όπως είναι και ο κ. Κασκαντήρης, όπως είναι και πολλοί άλλοι. Δεν θέλω να πω για το πολλά όνομα, μην ξεχάσω κανέναν. Ο Δημητρίου κάνει μια πολύ καλή δουλειά στην Αθήνα. Βοηθάει πολύ τα σωματεία. Και γι' αυτό αποδεικνύει τους εκλογές, ο οποίος νομίζω ότι και μόνος του κατεβαίνει, γιατί δεν υπάρχει άλλος, γιατί δεν υπάρχει θέμα να βγει άλλος. Ο Δημητρίου θα είναι για πολλά χρόνια, μόνο όταν και ο αποφασίσει να φύγει από την ΕΠΣΑ, τότε θα σταματήσει από την ΕΠΣΑ. Ωραία. Μάθω, επειδή με την πολύχρονη σου εμπειρία, ποια είναι η εικόνα των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑΝΑ. Κοίταξε να δεις. Της Β κατηγορίας και της Γ κατηγορίας που ήσασταν. Εγώ είδα ότι αυτό. Είδα ότι σε αυτές τις κατηγορίες και στη Β που είδα πέσει και στη Γ, ότι υπάρχει μια πιο οικογενειακό κλίμα. Δεν υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα μεγάλη που υπήρχε στην ΕΠΣΑ, που υπήρχε πιο παλιά. Οι παράγοντες έχουν αρχίσει, έχουν καταλάβει τώρα ότι το παιχνίδι είναι παιχνίδι. Οι φίλοι είμαστε, φίλοι μέσα στο γήπεδο είμαστε. Η φιλοξενία που παρέχετε εσείς στις ομάδες εντός έδρας. Το κάνουν και οι ομάδες. Σας το ανταποδίδουν. Όχι όλες, αλλά το κάνουν. Και αυτό κοιτάξτε να δείτε. Είναι στο πεσίς του κάθε σωματείου. Εντάξει. Δηλαδή, από το Σικάμινο δεν έχω παράπονα. Από την Αυλώνα δεν έχω παράπονα. Είναι ομάδες, είπες, αυτές που παίξαμε και πήγαμε εκεί πέρα, μας αποκριθήκανε καλά. Εμείς εδώ πέρα, εγώ και ο Μπουργάνης, όταν είμαστε εδώ στο γήπεδο και ο κ. Τσιδικώτης, η φιλοξενία μας είναι πολύ καλή και πολύ διαφορετική. Δηλαδή, εντάξει, να μην πω αυτά, θα τα πούνε οι άλλες ομάδες, θα τα πω εγώ για τη φιλοξενία, τη δικιά μου. Πάντως, θέλω να πω ότι είναι πολύ καλά τα πρωταθλήματα. Έχει γίνει μια πολύ σωστή δουλειά, έτσι νομίζω. Και με όλους τους προέδρους είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι. Ωραία. Και με τον Θηβαίο που μιλάω, είμαστε φίλοι όλοι. Και τον κύριο Τσιγκούλη, αυτό και πολλά παιδιά. Είμαστε πολύ φίλοι μόλις. Δεν έχουμε αντιπαλότητα μέσα. Το παιχνίδι μέσα στα 90 λεπτά είναι που θα παίξουμε. Έξω από εκεί είμαστε όλοι εντάξει, είμαστε όλοι φίλοι. Θα καθίσουμε και πιούμε ένα κρασί μαζί, θα κάνουμε νόημα. Να το ξανααναφέρουμε, διότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός Βάρης είναι στη Β' Ψανά, αλλά λειτουργεί η ομάδα σε επαγγελματικά πρότυπα, Μάνθο. Κοιτάξτε, ναι, λειτουργούμε σε επαγγελματικά πρότυπα. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε ήμουν αντιπρόεδρος της Β' Εθνικής ΕΠΑΕ. Ο κ. Μπουδρίγανης ήταν σε αρκετές ομάδες και είναι και αυτό. Ήταν μαζί μας. Λοιπόν, λειτουργούμε έτσι. Έτσι θέλουμε να λειτουργούμε, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πλέον αντιπαλότητα και δεν υπάρχει διάχρονα με το σωματείο, μέσα στο σωματείο. Πρέπει να είναι τα σωματεία να είναι φίλια, να είναι φιλικά μεταξύ τους και το μόνο με στο γήπεδο, τα 90 λεπτά. Μετά όλα πρέπει να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Ωραία. Μάνθο, τι να περιμένουμε από τον Ολυμπιακό Βάρης στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' Ψανά. Εμείς θα κάνουμε μια καλή πορεία, να είναι ευχαριστημένος να παίξουμε μια καλή μπάλα, να είναι ευχαριστημένος όλος ο κόσμος και ο διακαής μας πόδος είναι η άνοδος. Κλείνοντας, το δικό σου μήνυμα, τη δική σου ευχή εν ώψη της καινούριας σεζόν. Εύχομαι να μην υπάρχει τραυματισμός στο κυριότερο από όλα, να μην χτυπήσει κανένας, όχι μόνο στον Ολυμπιακό Βάρης και σε όλες τις άλλες ομάδες, να έχουμε συνέχεια του πρωταθλήματος και να έρθει εκείνη η ώρα που την τελευταία αγωνιστική θα πανηγυρίζουμε την άνοδο. Ωραία, Μάνθο, να σε ευχαριστήσω. Κάθε επιτυχία έτσι, στην ομάδα την καινούργια σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας τώρα και ο Γενικός Αρχηγός του Ολυμπιακού Βάρης, ο Γιώργος Μπουργάνης. Γιώργο, καλησπέρα. Λοιπόν, τα καλύτερα είπε για σένα ο Μάνθος. Εντάξει, ευχαριστώ τον Μάνθο. Ότι... ευχαριστώ. Και είναι αυτό γεγονός, ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εντάξει, όσο μπορούμε. Και όσο μπορούμε τώρα που είναι και περίοδος προετοιμασίας και μπορούμε λίγο να ξεκλέψουμε κάποιες ώρες παραπάνω από τη δουλειά. Ξεκινήσατε νωρίς, Γιώργο, την προετοιμασία, έτσι.
Κοίταξε να δεις, αυτή η απόφαση το πότε ξεκινάνε οι προπονήσεις δεν είναι απόφαση που την παίρνουμε εμείς στο Συμβούλιο. Το προπονητικό team ξέρει τα παιδιά, ξέρει το διάστημα της αποχής που υπήρχε. Σωστά, διότι υπήρχε και μεγάλο διάστημα αποχής. Σιγά σιγά να μπορούν οι παίκτες να ενταχθούν. Ναι, είχαν βέβαια τα προγράμματα τους όλοι, τα ακολούθησαν. Γυρίσανε σχεδόν όλοι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, οι αρασιτέχνες ποδοσφαιριστές αναπάντεχα καλή κατάσταση για όλο αυτό το διάστημα. Και το team αποφάσισε ότι είναι καλύτερο να ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς, να μπούμε λίγο πιο μαλακά στην προετοιμασία, όχι πολύ δυνατά αμέσως, και να προστατέψουμε και τους παίχτες από μυϊκούς τραυματισμούς κτλ. Και να συνεχίσουμε όπως το έχουν σχεδιάσει. Γιώργο, οι προπονήσεις είναι καθημερινές? Οι προπονήσεις είναι καθημερινές. Υπάρχει ένας βασικός κορμός του προγράμματος. Μπορεί να γίνουν κάποιες παρεμβολές ανάλογα με τη φόρτιση των παιχτών. Μπορεί να υπάρξει κάποια ενδιάμεση μέσα τη μέρα ρεπό, γιατί όπως ξέρουμε όλα τα παιδιά είναι και ερασιτέχνες, δεν είναι επαγγελματίες προσφέσεις, δεν είναι στη δουλειά τους. Έχουν φόρτιση και το πρωί στις δουλειές τους, οπότε πρέπει να προσέχουμε το σώμα τους για να είναι πάντοτε στην κατάσταση που θέλουμε. Υπάρχουν απουσίες ή όλοι οι παίκτες είναι στις προπονήσεις? Όλοι οι παίκτες είναι στις προπονήσεις. Σήμερα, εντάξει, εκτός από 2-3 που είναι αυτή τη στιγμή έχουν προγραμματισμένες εξετάσεις, είναι στο γιατρό κτλ. Για κάποιες τυπικά πράγματα που θέλουμε να δούμε. Αλλά όλοι είναι εδώ. Το 98% των ποδοσφαιριστών είναι εδώ. Ενισχύθηκε και η ομάδα έτσι μεταγραφικά, έτσι? Ναι. Παίκτες εγνωσμένης αξίας. Εγώ θα ξεκινήσω, ναι, θα ανακοινώσουμε και αύριο και τους και άλλους τρεις παίκτες. Έχουμε πει μέχρι τώρα τον Παναγιώτη του Γεωργίου. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Όλο το ποδόσφαιρο της Αθήνας ξέρει τον Παναγιώτη. Έτσι. Έχουμε πάρει και τον Δημήτρη τον Καφιά που ήταν στο Φωστήρα Ηλιούπολης, έμπειρος τερματοφύλακας, να μας βοηθήσει. Και έναν επίσης ακόμα μικρό τερματοφύλακα, τον Ηλία τον Μαρινάκη, τον αδερφό του Γιώργου, του Γιώργου. Αστέρα, ναι. Ταλαντούχος, θα εξελιχθεί, θα τον βοηθήσουμε, θα τον βοηθήσει η ομάδα. Και φυσικά έχουμε πάρει και είναι και ο Μικέλο Σενάη. Για όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, είναι ένας παίκτης σε πολύ καλή ηλικία, 26 χρονών. Έχει παίξει, ήταν επαγγελματία στη Β' Εθνική με τον Ηρακλή Ψαχνών. Έχει πάνω από 120 συμμετοχές στη Γ' Εθνική με 2-3 ομάδες. Πολύ καλός παίχτης. Αγωνίζεται σε διάφορες θέσεις, όλοι ξέρουν. Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι θα μας δώσει τη βοήθεια που θέλουμε. Επίσης, πολύ σημαντικό για μας ότι και φέτος έχουμε ανεβάσει 3 παιδιά από την ΚΑΠΑ 16. Οι οποίοι είναι ηλικίας 2005, έχουμε πολλές ελπίδες από αυτούς, καλοί παίχτες, καλοί χαρακτήρες, τους βάλαμε στο κλίμα της πρώτης ομάδας, θα πάρουν και το χρόνο τους ανάλογα με τη ροή του πρωταθλήματος και των υποχρεώσεων γενικά. Περιμένουμε άλλο ένα ακόμα παιδί που θα μας έρθει λίγο αργότερα, ο οποίος και αυτός μικρός, είναι 17,5 χρονών. Είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες μας εδώ, θα πούμε το όνομά του εν καιρό. Έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες μας εδώ, έχει παίξει στον Ολυμπιακό στα αγωνιστικά του τμήματα. Και τα τελευταία 3 χρόνια αγωνιζόταν στην Νέα Μεσολογγίου. Και φέτος, λόγω πανεπιστημιακών υποχρεώσεων, θα έρθει, επιστρέψει στην Αθήνα και θα αγωνιστεί σε εμάς. Ωραία. Παιδί δικό μας, από τα σπλάχνα μας. Χαιρόμαστε πάντα γι' αυτό. Πρώτο φιλικό, Γιώργο? Πρώτο φιλικό είναι, νομίζω, δεν θυμάμαι το πρόγραμμα απ' έξω, είναι μετά τις 15 Αυγούστου. Mm-hmm. Νομίζω το πρώτο στις 20, μπορεί το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά τις 15 Αυγούστου είναι το πρώτο μας φιλικό. Μη με ρωτήσεις, δεν θυμάμαι ποια ομάδα είναι, έχει το πρόγραμμα ο coach, ωραία. Δεν το θυμάμαι. Γιώργο, ο Ολυμπιακός Βάρης είναι ομάδα της Β' Ψανά, όμως λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες. Όχι, το παρατηρώ εγώ όσες φορές το έχω παρατηρήσει. Δεν ξέρω αν είναι επαγγελματικά πρότυπα. Εγώ αυτό ξέρω, ότι τα παιδιά που έρχονται στην ομάδα μας και που ήρθαν πέρυσι και που ήρθαν φέτος από μεγαλύτερες κατηγορίες να παίξουν, είδανε και βλέπουν πράγματα που δεν τα βλέπανε σε μεγαλύτερες. Δεν είναι ότι έχουμε κάτι το φοβερό. Θυμάμαι μια δήλωση που είχε κάνει ο Λεωνίδας ο Γκορόγιας, που μου είχε πει ότι είναι παράδεισος.
Ολυμπιακός Βάρης. Προσπαθούμε να παρέχουμε στα παιδιά όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε, όσο είναι δυνατόν. Για να παίρνουν μέσα από την προπόνηση και από την παρουσία στην ομάδα όσα περισσότερα πράγματα μπορούν να βοηθηθούν και να έχουν καλύτερη απόδοση στο γήπεδο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ό,τι μπορούμε. Ωραία. Γιώργο, ο ξεκάθαρος στόχος η άνοδος στην ΑΕ ψανά. Τώρα Τάσο μου, κοιτάξτε, εμένα με ξέρεις τώρα αρκετό καιρό, ποτέ δεν λέω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα το όνειρό μας είναι να ανέβουμε κατηγορία. Το ρόστερ είναι... Το ρόστερ μας είναι, παρέμεινε ίδιο, ο κορμός δηλαδή δεν έχει αλλάξει. Θέλω να πω είναι πολύ δυνατό. Έχουμε προσθέσει ποιότητα. Θέλουμε ασφαλώς να ανέβουμε, ναι. Θέλουμε πρώτα απ' όλα θέλουμε να εφαρμόσουμε τη φιλοσοφία μας για το ποδόσφαιρο στο γήπεδο, δηλαδή ποδόσφαιρο, μπάλα, να παίζουμε μπάλα, να παίζουμε ωραία μπάλα, να τη ευχαριστιόμαστε και μέσα από το δικό μας τρόπο να έρθει και η επίτευξη του στόχου. Ο στόχος δεν είναι, στο δικό μου μυαλό, ο στόχος στον αθλητισμό δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν κοιμόμαστε και πεθαίνουμε με αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε να ανέβουμε, δεν το κρύβουμε, θέλουμε να ανέβουμε κατηγορία. Αλλά θέλουμε να το κάνουμε με το δικό μας τρόπο. Δεν θα αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας για χάρη κανενός αρρωστημένου εντός εισαγωγικών σκοπού. Ωραία. Κλείνοντας, Γιώργο, το δικό σου μήνυμα, τη δική σου ευχή εν ώψη της καινούργιας σεζόν. Η δική μου ευχή είναι υγεία. Υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους, ας πω, μιλήσω εδώ για την Ένωση τη δικιά μας, σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις ομάδες της Ένωσης, υγεία για τους παίχτες, για τους παράγοντες, για τους προπονητές, για τις οικογένειές τους, να ξεμπερδέψουμε γρήγορα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, με αυτό το πράγμα που μας έχει ταλαιπωρήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Μια καλή κουβέντα, μια παρηγοριά για όλους αυτούς στα βόρεια του νομού που τραβάνε αυτά που τραβάνε τις τελευταίες μέρες με τις περιουσίες τους, με τις οικογένειές τους, να τελειώσουν γρήγορα και τέλος πάντων αυτός ο Θεός της Ελλάδας που τόσα χρόνια όλου πάντα κάτι κάνει και μας προστατεύει, ας κάνει κάτι της και τώρα. Αυτό θέλω. Και υγεία. Να μην έχουμε τίποτα που να μας προβληματίσει στην υγεία μας. Και να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά, Γιώργο. Φυσικά. Αν έχουμε υγεία, θα γίνουν όλα αυτά. Ωραία. Σε ευχαριστώ και κάθε επιτυχία έτσι, στην ομάδα την καινούρια σεζόν. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και σε εσάς.